Λοιπόν, εδώ τώρα είναι το γεφυράκι που θα πάμε. Είναι γύρω στα 800 μέτρα που θα πρέπει να περπατήσουμε για να πάμε στο νησάκι. Αν κάποιος δεν θέλει να έρθει, μπορεί να κάτσει εδώ. Το οποίο δεν το προτείνω γιατί είναι κρίμα, είναι πάρα πολύ ωραία. Μια και ήρθαμε. Μάλλον, αυτά κάνουμε. Α, σε γάτε, χαϊντά ώρα είναι. Είναι σταλιστό ή ξεσταλιστό. Έτσι πάμε, ναι, Μανώλη. Λοιπόν, εδώ η σιδερένια, προσέξτε. Περάστε σιγά σιγά, ελάτε. Λευτέρες, είσαι ο αρχηγός. Να, πώς λένε, να στις πάψεις. Ωραία διαδρομή. Μπάμπη, πάρ' τη μέρη. Γιατί μπορεί να σε ποταράζει. Μην του πες κι αν στα κλειδιά πάει, τα χάσε. Στη μέση καλιά. Ωραία, μπράβο, ναι. Ωραία, είναι ωραία, ε. Έχουμε και το βίντεο και μας επέρνει. Ούλια την πατούλια είναι από πού έρχεστε, από το γαράζο ή είσαστε από πού είσαστε. Από τα κοντά, από τα κοντά. Μάνα μου, Μανώλη. Συνέχεια παίζεις τα έργα μου. Συνέχεια. Παιδιά, καλά, περνάτε. Μια χαρά. Είσαστε το γαραζάνο. Δεν το μπορώ. Του λόγου με την καπελαδούρα είσαι η Ντίνα που είσαι στο γαράζο. Όχι σύνερο, ήταν σύνερο. Έλα, έλα, προχωράτε. Μανώνει αυτή η εκκλησία. Ναι. Παλιά. Δεν είσαι καινούρια. Και ο Γιάννης που ήταν από εδώ πέρα, δεν μπορούσε να τόσα χρόνια να έχει βγάλει λεφτά, να έχουν εκδοθεί. Ότι βγήκανε τώρα. 47,5 εκατομμύρια. Τώρα. Παλιά ήταν. Τα φάγανε τα λεφτά εδώ. Πότε γινόταν σε κάθε έργο και κάθε. Τα γράφει και ημερομηνίες εκεί. Μα να μην φάμε εμείς ούτε σε ένα έργο. Μπράβο, τώρα μπορούμε να μας πούμε. Ελάτε κοντά, να ακούσουμε νέα. Ελάτε εδώ να μας πει ορισμένα πράγματα. Εντάξει, από εδώ και πέρα.
Ναι, ναι, από εδώ και πέρα. Δεν μαθαίνω πράγμα. Αυτό είναι απογύμα. Τι ήταν αυτό, ο παπάς μας κάτι δεν είναι. Μια φορά τη μαζί μου, έτσι, ένα ψυγιά. Εγώ τι έχω να διάσω, 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 ο Άγιος Αχίλλειος είναι ένας Άγιος που είναι στη Λάρισα κυρίως. Αλλά είπαμε ότι αυτός ο Σαμουήλ, ο βασιλιάς των Βουλγάρων, μετέφερε εδώ τα ορτά του. Και μάμα μου λέγεται ότι αυτό θα πρέπει να έχει ορτά του. Ιερό οπότε εδώ τώρα είναι. Θα μου πείτε γιατί ήρθαμε σε αυτή την εκκλησία που δεν είναι τόσο καλοδιατηρημένη. Αυτή είναι η πιο παλιά εκκλησία, 10ο αιώνα. Ακόμα πιο παλιά από αυτή που είχαμε πριν. Και βλέπετε ότι είναι σαν ότι είναι εκκλησία που έχει τρία κλήτη, ένα, δύο το κεντρικό εδώ, τρία από εκεί. Και μοιάζει λίγο με αυτές τις πρωτοχριστιανικές εκκλησίες και παίρνει λίγο σαν αυτές τις δίριχες που έχουν στέγη έτσι επικλινής. Θα πρέπει να ήταν ξύλινη μάλλον η στέγη της και δεν την βλέπουμε εμείς σήμερα. Και θα πρέπει να ήταν επίσης ζωγραφισμένη και ίχνη χρώματος υπάρχουν εδώ. Είναι αυτά τα ίδια. Κόκκινο και εδώ που καθόσαστε εσείς είναι αυτό που ονομάζεται σύγχρονο. Είναι αυτό που μας δείχνει ότι η εκκλησία αυτή είναι αρκετά παλιά. Αυτά λοιπόν τα σύγχρονα τα βρίσκουμε σε εκκλησίες πρωτοχριστιανικές του 6ου αιώνα. Και σε εκκλησίες όπως είναι η εκκλησία για Κατροαπηλιανή Σιβάρο. Αυτή δεν είναι. Αν έχετε πάει, θυμάστε ότι είναι μη Σιβάρο. Εδώ λοιπόν τώρα είναι τα. Αυτό είναι το σύγχρονο που κάθονταν συνήθως οι γέροντες. Και δίπλα στο κεντρικό είναι το σημείο που κάθεται ο επίσκοπος. Ο δεσπότης καθόταν στην εδώ δηλαδή ο επίσκοπος. Ναι, ναι, ναι. Εσύ είναι το σημείο. Μπράβο, λοιπόν. Θα να πάρω πόζα. Να πάρω πόζα. Εδώ είναι η Αγία Τριάδα, συγγνώμη, η Αγία Τράπεζα, το ιερό. Είναι από μέσα το ιερό. Όχι, όχι. Δείτε που φτάνει. Διακοσμημένη, έχουμε και πέτρα και το κόκκινο τούβλο. Οπότε θα πρέπει να ήταν πολύ εντυπωσιακή. Και υπήρχε όχι. Μέσα ήταν διακοσμημένη παντού και βλέπετε ότι παντού είδαμε ότι έχει διάφορα κελάκια που συνοδηγούν σε διάφορες εκκλησίες. Γιατί είπαμε ότι εδώ υπήρχαν παλιές εκκλησίες οι οποίες φτιάχτηκαν από πλούσιες οικογένειες που προσπαθούν. Βρέθηκαν ανάμεσα σε άλλα πράγματα και ένα χρυσό ύπασμα το οποίο εκτίθεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλόρινας. Και βρέθηκαν επίσης και κάποια σημεία που μας έδειχναν ότι αυτός ο ναός θα πρέπει να ήταν από τους πιο σημαντικούς που έγιναν εδώ, μεγαλύτερο σίγουρα. Τι είναι αυτό που κρατάει η Γιάννη. Κάμισο. Τι να καλό. Παλιά τα μαζεύαμε. Το καλό του νησιού είναι. Το κάμισο του φιλτιού. Τα ήταν, τα χάμε ήταν Γιάννη. Γιάννη, τα χάμε ήταν. Πού το βρήκε. Πού ήταν. Την κολόσο πήγε. Με τα χάμε ήταν. Έλα. Βγάλε 5-6, έλα. Το χέρι του σκότε ψηλά. Εκάχη μηγανή. Έλα. Μας παίρνει όλο. Παίρνει, με κοιτάτε, χαμόγελο. Α, ο γελάτε. Ζήτη δικά σου. Να φαινόμαστε ευχαριστημένοι. Πάτε, να σου δώσω για να διάβολο. Γρήγορα, γρήγορα, τρέξτε από εκεί. Για να χαλάσει παρέα. Μη χαλαρώσει. Ναι, όλοι. Σιγά, όπου συνέχεια. Κάτσε, κάτσε. Το έργο δεν τελειώσει. Πάμε, πάμε.
Να μολάρουμε και τους καπνούς. Έτοιμοι. Εντάξει, εντάξει. Είναι χορτάτες από φαΐ. Να δει τώρα όπως έχουν μείνει τα πρόγραμμα εδώ. Δεν φεύγουν, μας ομίζουν. Τα κατσίκια, ναι. Έτσι έχουν και αυτοί εδώ και τα γελάνε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν έχουν από ό,τι έχουν. Ναι, ναι. Εδώ που έχω να πάω στην Ράμα, για το κόφι. Ασύφοροι. Και τα πηγαίνανε κάτω στη φάρμα του. Πες μου το τώρα που κάνει τα αλλαντικά. Α, ναι, στο αρετοβιώτικα. Κρέτα φάρμα. Στην Κρέτα φάρμα, ναι. Και μετά σου λέει αυτή είναι δική μας παραγωγή. Δεν προλαβαίνει. Αυτό τι είναι το τεράστιο. Αυτή είναι η Ελλάδα. Και αυτό είναι φιλικό σε πληροφορώ. Ποιο. Αυτό. Όλα να τα μικρά είναι συνδικά. Εγώ πάω να τα χαϊδέψω. Δεν σταματούν, μόνο κάτσε εδώ. Θέλω να πείσουμε πολύ καλά. Κάτω-κάτω και κοιτάξτε μπροστά εδώ. Ναι, θα έχουμε πάει πριν λίγο μπροστά. Μα ο ήλιος ήρθε. Τόση ώρα. Να γίνουμε στον παππούκο, να τελειώνουμε, γιατί προχωρήσαμε. Πιο κάτω μπορεί προχωρήσει να πάρουμε. Καλά είμαστε. Μα πιο πάνω έργα. Νίκο, έλα πάνω. Νίκο, έλα πάνω. Πιο πάνω πάνω, πιο πάνω πάνω. Αυτά τα ζουν και τα ζουν, δεν ξέρω.